Ενθυμίστε αγαπητοί, είχαμε μείνει στην τρίτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου που αναφέρεται εις το χρίσμα. Και είχαμε πει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτό το έλαιον, το λάδι, το μύρον, το οποίο από τεχνικής πλευράς, δεν σας το είχα πει αυτό, αποτελείται από πολλές αρωματώδεις ουσίες, αρωματώδη έλαια, κάπου 40 των αριθμών, αρωματώδη έλαια. Και αυτό τιμής ένεκεν τελείται εις το Πατριαρχείο και αποστέλλεται προς όλους τους Ορθοδόξους ναούς της Ιφιλίου. Ότι αυτό δεν είναι παρά, όπως λέγει εδώ ο Αγίος Κύριλλος, ότι Χριστού χάρισμα και Πνεύματος Αγίου παρουσίας της αυτού θεότητος ενεργητικών γινόμενων. Τι είναι? Είναι, λέει, χάρισμα Χριστού, ότι είναι ενεργητικών της θεότητος, ενεργή θεότης, και ότι είναι παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και σας είχα πει ότι είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, ενθυμίστε, είπαμε ότι όπως δεν είναι σκέτο ψωμί και σκέτο κρασί μετά τον καθαγιασμόν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έτσι ακριβώς και το έλαιον, το μύρον αυτό του χρίσματος, δεν είναι ψηλόν το ψημεγιώτα, δηλαδή σκέτο, γυμνόν λάδι, αλλά είναι ενεργητικών, όπως λέγει εδώ, της θεότητος, είναι χάρισμα Χριστού και είναι παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Και τώρα συνεχίζομαι, ευρισκόμενοι εις το τέλος της τρίτης παραγράφου. Και λέγει, όπερ συμβολικός επιμετώπου και των άλλων σου χρήεται αισθητηρίων. Και το μεν φαινομένο μύρο το σώμα χρήεται, το δε αγίο και ζωπιό πνεύματι η ψυχή αγιάζεται. Δηλαδή, όπως συμβολικά το βάζουμε, λέγει, στο μέτωπο και χρήεται σε όλα σου τα αισθητήρια. Θα μας κάνει ανάλυση, αναλυτική περιγραφή πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος. Και το μεν φαινομένο μύρο, με το φαινόμενο μύρο, αυτό που το βλέπουμε, χρήεται το σώμα, αλλά με το Πνεύμα το Άγιον που δεν φαίνεται, αγιάζεται η ψυχή. Ώστε λοιπόν, αυτό θα πει και μυστήριον, εκείνο που φαίνεται και εκείνο που δεν φαίνεται. Και εκείνο που φαίνεται είναι το έλεον, το μύρον, εκείνο που δεν φαίνεται είναι η παρουσία, ο αγιασμός του Αγίου Πνεύματος που επιφέρει εις ολόκληρον τον άνθρωπον και το σώμα του και την ψυχή του, όπως θα μας το πει ευθύς παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος. Παράγραφος λοιπόν τετάρτη, δέλτα. Και πρώτον, χρήεστε επί των μετόπων. Και αρχικά λέγει, χρήεστε επάνω στα μετωπά σας. Θα έχετε ασφαλώς δει πάρα πολλές φορές που έχετε πάει σε βαπτίσεις, μετά από το βάπτισμα, πως ακριβώς ο ιερεύς ενεργεί την περίπτωση της χρήσεως. Δηλαδή έχει βγάζει από αυτό το μεταλλικό, τη μεταλλική φιάλη, ένα στέλεχος που έχει μπαμπάκι στην άκρη και χρή. Από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από το μέτωπο. Μετά χρή όλο το σώμα, το στήθος, τα χέρια, τα αυτιά και λοιπά και λοιπά, θα μας τα πει ο Άγιος Κύριλλος. Και πρώτον χρήεστε επί το μέτωπον.
Γιατί? Ή να απαλλαγείτε της εσχήνης, είναι ο πρώτος παραβάτης άνθρωπος πανταχού περιέφερεν και είναι ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν Κυρίου κατοπτρίζεστε. Εδώ μας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό και προσέξατε το, ότι κρυώμεθα εις το μέτωπο για να απαλλαγούμε από μια ντροπή. Την ντροπή εκείνη την οποία είχε ο πρώτος παραβάτης, δηλαδή ο Αδάμ, την οποία περιέφερε. Και τώρα, αφού φεύγει η ντροπή, με ξεσκέπαστο πρόσωπο να κατοπτρίζομαι τη δόξα του Κυρίου. Για να το δούμε αυτό. Μας λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Αδάμ, η Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος, ή το εις δόξαν του Χριστού, του Δημιουργού του, διότι η παρουσία του σαν ένα έργο τέχνης ή το πραγματικά μια δόξα του Δημιουργού. Λέγει ένα στίχος τον οποίο σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Εξεμού εθαυμαστώθης», δηλαδή έγινε εσύ ο Θεός, ο Δημιουργός μου, έγινες θαυμαστός από τη δική μου την κατασκευή. Όταν με κατεσκεύασες, εσύ δοξάστηκες, γιατί η δική μου η κατασκευή είναι θαυμαστή. Πραγματικά, πάρα πολλές φορές εγώ κάθομαι και σκέφτομαι τι είναι ο άνθρωπος. Πώς αυτό, πώς εκείνο. Ξέρετε ότι η ανθρωπίνη ύπαρξη από βιολογικής πλευράς είναι ανεξερεύνητη. Η ιατρική επιστήμη προχώρησε, βάθινε, βάθινε. Παραμένει όμως ακόμη ο άνθρωπος μία άγνωστη γη. Και συνεπώς, όσο να ψάχνει ο άνθρωπος και να ερευνά, θα βρίσκει και πάντα θα βρίσκει και πάντα θα μένει ανεξερεύνητος ο άνθρωπος. Όταν σκέπτομαι ιδίως μία λειτουργία, σας την έχω ξαναπεί αυτή την περίπτωση, την λειτουργία της αναπαραγωγής ενός νέου ανθρώπου, πώς μέσα σε αυτήν την, το μικρό εκείνο σπέρμα, να υπάρχει ο πλήρης άνθρωπος με όλα τα χαρακτηριστικά των προγόνων. Εκπληκτικόν είναι. Εκπληκτικόν. Και μόνον αυτό. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι το εκπληκτικότερο από όλα της ανθρωπίνης κατασκευής. Αν το θέλετε, και στα ζώα είναι εκπληκτικόν αυτό. Και λοιπά. Πάντως, όταν κανείς σκύψει και τα δει αυτά, θαυμάζει τον Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν, περί του οποίου και ο λόγος, δεν κάνει τι άλλο παρά να αντικατοπτρίζει τη δόξα του Δημιουργού του. Τώρα αμαρτάνει ο Αδάμ και συνεπώς ντροπιάζει το Δημιουργό του. Πώς θα πρέπει τώρα να σταθεί απέναντι στο Δημιουργό? Όπως ακριβώς ο άνθρωπος εκείνος ή το μικρό παιδί, όταν το καθιστούμε ένοχον και κρύπτει το πρόσωπο στα δυο του τα χέρια έτσι. Είδα μία φωτογραφία αυτές τις μέρες, κάποιοι ταλέποροι άνθρωποι, μια δασκάλα, ταλέποροι άνθρωποι, που διακινούσαν ναρκωτικά. Είδατε τη φωτογραφία στην τοπική εφημερίδα? Είδατε? Όλοι είχαν κατεβάσει το κεφάλι, προσπαθούσαν να κρύψουν το πρόσωπο. Γιατί? Διότι το πρόσωπο ακτινοβολεί ή τη δόξα ή την ντροπή. Εφόσον λοιπόν ο Αδάμ η μάρτης απέναντι του Δημιουργού του, περιέφερε την ντροπή. Αλλά ντροπιάζει και το Δημιουργό.
Να πω κάτι άλλο που λέει κάπου αλλού ο Άγιος Κύριλλος, σε μια πολύ πολύ πίσω κατηχησή του. Δεν ενήχε το λέγει ο Θεός Λόγος. Είναι στο ερώτημα, γιατί ενυνθρώπισε ο Λόγος και όχι ο Πατήρ ή το Πνεύμα το Άγιον? Διότι λέγει ο Λόγος μας δημιούργησε. Βέβαια, ο Άγιος Τριωδικός Θεός μας δημιούργησε. Ο Λόγος τρόπον την απροέχει. Και δεν ενήχε το να λατρεύονται, λέει, τα ξώανα. Ξώανον είναι το ξύλινο αγαλμάτιον, είδωλον. Και όχι ο Θεός Πατήρ. Σαν να ήταν υπεύθυνος ο Θεός Λόγος έναντι του Πατρός. Λέω σαν. Οπότε, επειδή λέγει δεν ενήχε το, ήλθε αυτός εις τον κόσμο για να διορθώσει το πράγμα. Άρα, τρόπον την ο Υιός αισθάνεται σαν προσβεβλημένος έναντι του Πατρός, διότι το δημιούργημά του τον ντρόπιασε, ξέπεσε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που σας λέω. Όταν ήρθε ο Χριστός, τότε έρχεται ο άνθρωπος με το χρίσμα που θα δεχθεί επί του μετόπου να σταθεί μπροστά στο Θεό με ανακεκαλυμμένον πρόσωπον. Αυτό μάλιστα είναι παρμένο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, από το 3ο κεφάλαιο, στίχος 18, που εδώ το χρησιμοποιεί τώρα ο Άγιος Κύριλλος για να δείξει ότι το χρίσμα μας ξανακάνει καινούριους, που να μην υπάρχει πια το αίσθημα της ντροπής. Αν θέλετε εδώ λιγάκι να πλατείνω το θέμα, θα σας έλεγα το εξής. Το κάλυμα έχει δύο σημασίες. Είναι ένα διτόν διπλό σύμβολο. Είναι το σύμβολο της ντροπής και το σύμβολο της υποταγής. Δύο πράγματα. Λοιπόν, ο Αδάμ η μάρτησε. Έπρεπε να έχει σκεπασμένο το πρόσωπό του. Έρχεται ο Χριστός, τον αποκαθιστά. Έτσι εκείνος πια ο άνδρας που τελεί την λατρεία και τη θυσία, την υψίστη του σώματος και του αίματος του Χριστού, τη Θεία Λειτουργία, πρώτης Αγίας Τραπέζης πρέπει να είναι ακάλυπτος. Δηλαδή δεν μπορούμε να φοράμε κάλυμα πρώτης Αγίας Τραπέζης όταν λειτουργούμε. Ο ιερεύς. Γιατί? Διότι ο άνδρας, ο σεσωσμένος πια, ο χριστιανός, πρέπει να αντικατοπτρίζει την δόξα του Δημιουργού του. Δεν υπάρχει ντροπή πια. Γι' αυτό λέει, σε αποκαλούμε πατέρα με τα παρησίας. Και λέμε πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, με τα παρησίας. Η γυναίκα, αντιθέτως, πρέπει εις την λειτουργία να φοράει κάλυμα. Τώρα, προσέξτε με σε αυτό το σημείο. Θα κάνω μία μικρή εδώ σημείωση. Εγώ δεν σας το είπα ποτέ αυτό, ούτε επέμεινα ποτέ. Είναι καθιερωμένο πια οι γυναίκες να εκκλησιάζονται χωρίς κάλυμα. Αλλά κάποτε είχα κάνει ένα σχόλιο σε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, η γυναίκα να φοράει κάλυμα, να το φοράει εννοείται την ώρα της λατρείας. Και έχει μία πάρα πολύ σπουδαία θέση, νομίζω ο Ιερός Χρυσόστομος, που λέγει ότι αν η γυναίκα φορούσε το κάλυμα, θα είχε πάντα την αίσθηση ότι είναι στην υποταγή του ανδρός και προβλήματα ανάμεσα στους συζύγους δεν θα υπήρχαν. Αυτό βέβαια είναι ένα σύμβολο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα σύμβολα
έχουν τη θέση τους. Δεν μπορούμε να πετάξουμε τα σύμβολα. Έτσι θα υπενθύμιζε στη γυναίκα την υποταγή της στον άνδρα. Αυτό το είπε ο Θεός τότε όταν τους έβγαλε από τον παράδεισο. Το είπε στη γυναίκα. Ότι η αποστροφή σου, δηλαδή η υποταγή σου, θα είναι εις τον άνδρα. Και μάλιστα λέγει εκείνο το φοβερόν, αυτό σου κυριεύσει. Το κυριεύω, συντάσσεται με τα γενικής. Θα θυμηθούμε και λίγο το συντακτικό του Τζάλτζενου. Συντάσσεται με τα γενικής. Αυτός σου κυριεύσει. Ενώ αρχικά είπε ο Θεός, εσείς, ποιος, ο Αδάμ και η Εύα και οι απογονείς σας, να κατακυριεύσετε την γην. Τα ζώα, τα πάντα, τα πάντα. Είσαστε κύριοι. Τώρα, επειδή η Εύα ήταν απρόσεκτη, τώρα της λέγει, τιμωρία της είναι αυτό. Τώρα θα σε κατακυριεύσει ο άνδρας σου. Εκπληκτικόν. Αυτό όμως δεν είναι τιμωρία ως τιμωρία. Είναι τιμωρία ως ευεργεσία, διότι η γυναίκα θα επαναστατούσε. Και το βλέπουμε αυτό ιδιαίτερα στην εποχή μας. Οπότε η γυναίκα πια τώρα στην Καινή Διαθήκη πρέπει να φοράει το κάλυμα σύμβολο της υποταγής εις τον άντρα, για να γνωρίζει ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ωριά της, διότι μες στον παράδεισο υπερεύει τα ωριά της. Έπρεπε να πει στον διάβολο, τι είναι αυτό που μου λες, εγώ να πάρω απόφαση? Ο άνδρας μου λείπει. Έλειπε ο Αδάμ εκείνη την ώρα, δεν ήταν παρόν. Την ξεμονάχιασε ο διάβολος την Εύα. Είναι εις τας μεθόδους του. Να έλεγε, όχι, εγώ αποφάσεις δεν παίρνω και το ακούω τίποτε. Αφού ο Θεός είπε όχι, όχι, θα έρθει ο σύζυγός μου, ο άνδρας μου, και εκείνος ότι πει. Το έκανε αυτό η Εύα? Όχι. Να, γιατί υπερεύει τα όρια της. Δηλαδή ξεπέρασε τον εαυτόν της και μπήκε στα χωράφια του ανδρός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και παρεπλάνησε τον Αδάμ. Έτσι λοιπόν θα σε υπό την υποταγή του ανδρός σου, για να μάθεις να μην είσαι προπέτης. Το τις με γιώτα είναι θηλυκό. Να μην είσαι προπέτης. Μη με παρεξηγείτε, κυρίες μου, σας παρακαλώ φίλοι. Όχι επειδή είμαι άνδρας τα λέγω αυτά, έτσι πρέπει να μιλήσει κανείς, αγιογραφικά μιλάω. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος να φοράμε κάλυμα. Αυτό, αν πάλι εσείς το χρησιμοποιείτε, το λέει ο Λόγος του Θεού, απλώς ατόνισε, είναι από τα ατονισμένα. Όταν το μελέτησα πιο ιδιαίτερα λέγω κρίμα. Γιατί έχουμε τον φεμινισμό και μάλιστα σε ορθοδόξους χώρους? Γιατί καταργήσαμε αυτό που λέμε σύμβολο. Σύμβολο, ναι, αλλά καταργήσαμε το σύμβολο και χάσαμε την ουσία. Και έτσι η γυναίκα δεν θυμάται ότι πρέπει να έχει την υποταγή της στον άνδρα. Αλλά τον καρπαζώνει σήμερα τον άνδρα. Είναι κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, τουλάχιστον, γιατί εκεί ομιλεί, περί εκείνου του τόπου μιλεί ο Απόστολος Παύλος, την ώρα της λατρείας να έχει το κάλυμα η γυναίκα. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Λέει ο Απόστολος Παύλος, η γυναίκα να μην ομιλεί στην εκκλησία. Να σιγά ό,τι έχει, να ερωτήσει τον άνδρα της εις το σπίτι. Βέβαια αυτό είναι ένα τεχνικό στοιχείο που έχει μια ουσία, αλλά είναι κάτι παραπέρα, δεν το σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Όμως, ενώ βγάζει το κάλυμα της ντροπής από τον άνδρα ο Θεός, θέλει τον άνδρα πρώτης Αγίας Τραπέζης των λειτουργών ακάλυπτων, και οι άνδρες μέσα στην εκκλησία δεν φοράνε κάλυμα. Όταν μπαίνουμε στην εκκλησία και φορούμε το καπέλο μας, βγάζουμε το καπέλο μας. Οι γυναίκες βγάζουν το καπέλο τους? Όχι. Είναι αυτό.
δείγμα σύμβολων υποταγής. Αν το κάνανε οι γυναίκες εκείνες που θα ήθελαν να δηλώνουν την υποταγή στον άντρα. Η γυναίκα είναι δίπλα στον άντρα, αγαπητοί μου, συζητάει μαζί του, κουβεντιάζει. Έχουν βουλή, συσκέπτονται και οι δυο τους. Τον τελευταίο λόγο όμως τον έχει ο άντρας. Γιατί αν τον έχει η γυναίκα, τα πράγματα αναποδογυρίζονται. Και τα πράγματα τα έβαλε έτσι ο Θεός. Ούτε ο πατήρ Αθανάσιος, ούτε κανένας άλλος, όσο τρανός και μεγάλος θεολόγος να υπήρξε στην ιστορία, τα πράγματα έτσι τα ενομοθέτησε ο Θεός. Και προχωρούμε. Ήτα, δηλαδή έπειτα, έπειτα ότα, ή να προσλάβετε ότα, περίον Ισαΐας έλεγε, και προσέθηκε εμι Κύριος οτίον ακούειν, και ο Κύριος εν Ευαγγελίης ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Δηλαδή, κατόπιν ο ιερεύς που βαπτίζει, έρχεται να μυρώσει, και το μύρωμα γίνεται πάντοτε υπό τον τύπο του σταυρού, μην το ξεχνάτε, πάντα σταυρός γίνεται, πάντα σταυρός. Και γινόμεθα εσφραγισμένη η εικόνα του Θεού. Μάλιστα υπάρχει μια ευχή που είναι στους εξορκισμούς και λέγει «Φύγε δαίμονα και μη πειράζεις την εσφραγισμένη εικόνα του Θεού». Αλλά πώς έφτασε ο δαίμον να πειράξει την εσφραγισμένη εικόνα του Θεού? Διότι η ιδία αυτή εικόνα, το πρόσωπο καλύτερα, ο άνθρωπος που φέρει την εικόνα, έδωσε δικαιώματα εις τον διάβολο. Αμάρτησε και παραχωρεί ο Θεός τώρα να πειράζεται από τον διάβολο. Λοιπόν, ύστερα λέγει στα αυτιά, έρχεται να τεθεί το μύρο, να σταυρωθούν τα αυτιά, για να προσλάβετε αυτιά, για τα οποία έλεγε αυτιά, εκείνα τα προσλαμβανόμενα, για τα οποία έλεγε ο Ισαΐας, και προσέθηκε μη Κύριος οτίον του ακούει. Μου πρόσθεσε οτίον αυτή για να ακούω. Δηλαδή στα δύο τα φυσικά μας αυτιά, αυτά που όλοι οι άνθρωποι έχουμε, μου προσθέτει οτίον, είναι σε ενικό, υπονοεί πληθυντικό. Διότι όπως λέμε ο Ισραήλ, ενώ είναι Ισραηλίτε και ούτω καθεξής. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες εκφράσεις σε ενικό, ενώ υπονοεί πληθυντικόν. Θα λέγαμε μου προσέθεσε αυτιά. Τι αυτιά είναι αυτά για τα οποία ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη που είπε αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Για να δούμε αγαπητοί μου τι είναι αυτά τα αυτιά. Όπως θα ξέρετε ότι έχουμε πέντε αισθήσεις. Πίσω από τις πέντε του σώματος αισθήσεις υπάρχουν πέντε της ψυχής αισθήσεις. Τα μάτια είναι σωματικά, βλέπουν. Αλλά βλέπουν νους ώρα, λέει ένα παλιό ρητό, και νους ακούει. Όταν λέμε ότι ο νους βλέπει και ο νους ακούει, σημαίνει ότι πίσω από τις αισθήσεις τις σωματικές υπάρχουν οι πνευματικές αντίστοιχες αισθήσεις. Έτσι, η ψυχή βλέπει, ακούει, μυρίζει, έχει αφή και τι άλλο, και γεύση. Τι λέγει η Γραφή? Γεύσαστε, ευχαριστώ, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ελάτε να γευθείτε και να δείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Όταν καλεί για γεύση
Τι καλεί? Να βγάλουμε τη γλώσσα μας να γευθούμε. Τι? Πρόκειται περί της πνευματικής γεύσεως. Δηλαδή έλα να δοκιμάσεις, να υποβάλεις την πνευματική σου αίσθηση αυτήν της γεύσεως και να δεις πόσο ωραίος και αγαθός και καλός είναι ο Κύριος. Κάνει εντύπωση ότι η Γραφή καλεί να υποπέσει ο Κύριος στις πνευματικές μας αισθήσεις. Να υποπέσει. Βέβαια στις ηλικίες μας δεν υποπίπτει, κάποτε υπέπεσε όταν ενυνθρώπησε. Και κάποτε, όταν θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, αν ο Θεός μας αξιώσει, με ανθρώπινε, με ολόκληρο το σώμα μας, τότε οι έσω αισθήσεις θα είναι ταυτισμένες με τις έξω αισθήσεις. Λέει ο Απόστολος ότι οψώμεθα αυτόν θα τον δούμε. Πότε? Όταν θα πάρουμε τα νέα μας σώματα. Ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, όπως είναι. Και συνεπώς δεν έχουμε μια αντίθεση όπως πολλές φορές δημιουργούμε ανάμεσα στις έξω και τις έσω αισθήσεις, αλλά πλέον μία ταύτιση. Ταυτίζονται αυτές οι αισθήσεις. Σήμερα δεν έχουμε. Και επειδή σήμερα χρησιμοποίησα ένα παράδειγμα για πρώτη φορά, έχω ακούσει το ραδιόφωνο τελευταία στις ειδήσεις ή στα σχόλια ότι δεν πρέπει, λέει, να υπάρχει στην Ευρώπη οικονομία δύο ταχυτήτων. Το μεταφέρω τώρα αυτό το δύο ταχυτήτων, το μεταφέρω στο παράδειγμά μου. Οι έξω και οι έστω αισθήσεις μας είναι δύο ταχυτήτων. Δεν θα έπρεπε. Θα είναι μιας ταχύτητας. Όταν η μία πορεύεται με αυτήν την ταχύτητα και η άλλη με την ίδια ταχύτητα. Εμείς τι κάνουμε? Η μία τρέχει, οι εξωτερικές αισθήσεις, οι άλλες αισθήσεις, οι εσωτερικές, αδρανούν, είναι ακινητοποιημένες. Και έτσι, όπως οι Εβραίοι τότε έβλεπαν τον Ιησού Χριστόν, τον έβλεπαν, όπως λέει ωραία Οριγένης, και ο Πιλάτος τον είδε, και ο Ηρώδης τον είδε, και ο Καϊάφας τον είδε, και ο Άννας. Αυτοί όμως, λέει, δεν είδαν τον Λόγον, λάμδα κεφαλαίο, είδαν τον Ιησούν, δηλαδή οι έξω αισθήσεις. Εκείνοι όμως που επίστευσαν, αυτοί είδαν τον Λόγον. Δεν είπε ο Κύριος, εκείνος που με είδε Φίλιππε, είδε και τον Πατέρα κλπ. Είναι η εσωτερική όραση. Οπότε θα μπορούσε κανείς να βλέπει τον Ιησούν και ταυτόχρονα λέει, «Σύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Λόγος του Θεού», το λάμδα κεφαλαίο, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αν λοιπόν βλέπεις με τα μάτια σου και τα από μέσα σου μάτια δεν είναι χαλασμένα, τότε αυτές οι δύο κατηγορίες αισθήσεων είναι μιας ταχύτητος. Αλλιώτικα είναι δύο ταχυτήτων. Για πρώτη φορά χρησιμοποιώ το παράδειγμα των δύο ταχυτήτων σήμερα, αλλά θα το ξαναχρησιμοποιήσω και άλλες φορές, γιατί είναι χρήσιμο στην πνευματική ζωή. Όπως λέμε ότι η σωματική σου ηλικία είναι αυτή, αλλά η πνευματική σου ηλικία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Άρα δεν συμβαδίζει η σωματική σου και η πνευματική σου ηλικία. Είναι δύο ταχυτήτων. Θα μπορούσαμε έτσι κάπως να το πούμε. Λοιπόν, γιατί, τι να ακούσουμε? Μου προσέθεσε, λέει, οτίον, λέει ο Ισαΐας, δηλαδή εσωτερικά αυτιά. Είναι τα αυτιά του Αγίου Πνεύματος. Και όταν ο Κύριος λέει, αυτός που έχει αυτιά, εννοείται εξωτερικά, ας ακούσει. Με ποια τώρα? Με τα εσωτερικά αυτιά. Εκείνα που δίνει το Πνεύμα το Άγιον. Όπως το Πνεύμα το Άγιον δίνει άλλα μάτια, τοποιούν εταίρους οφθαλμούς που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, έτσι το Πνεύμα το Άγιον δίνει και άλλα
αυτιά. Είναι τα αυτιά της πίστεως. Ακούω και δέχομαι. Αυτά είναι τα αυτιά της πίστεως, τα οποία, όπως σας είπα, μας τα δίδει το Πνεύμα το Άγιον, αφού το χρήσμα είναι ο φορέας του Αγίου, ο υλικός φορέας του Αγίου Πνεύματος. Και προχωρούμε. Ήτα επί την όσφρηση όπως του Θείου αντιλαμβανόμενη μύρου λέγεται Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν τη σωζωμένης. Έπειτα λέγει γίνεται η χρήση, το σταύρωμα, εις την όσφρηση, στη μύτη. Για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε αυτό το θείο μύρον και να μπορείτε να λέτε ότι είμεθα Χριστού ευωδία ανάμεσα εστους σωζωμένους. Ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός ανάμεσα στα πολλά του ονόματα, και τα ονόματα αυτά δεν είναι παρά ιδιότητες, γνωρίσματα ή ενέργειες, είναι και το όνομα μύρον κενοθέν, το και με έψιλον, αδιασμένο μύρο, δηλαδή μύρο που ξεχύθηκε. Το είχαμε σε ένα μπουκάλι. Όταν το δοχείο είναι σφραγισμένο δεν μυρίζει. Όταν αντιθέτως αδειάσουμε το δοχείο, τότε η μυρωδιά ξεχύνεται. Και ο Χριστός λέγεται μύρον κενοθέν. Το όνομά του αυτό είναι στο βιβλίο Άσμασμάτων. Και όπου αλλού ο πιστός που γίνεται Χριστοειδής πρέπει και αυτός να γίνει μύρον και ενωθέν. Θα γίνει εφόσον βαπτιστεί και εφόσον θα δεχθεί το Άγιον μύρον. Έτσι με τη ζωή του, με τα λόγια του, τις κινήσεις του, τη ζωή, την ενεργειά του, τη βιωτή του, γενικά γίνεται ευωδία, λέει ο Απόστολος Παύλος, τη λέγει αυτή στους Κορινθίους, στη Δευτέρα προς Κορινθίους, είναι ευωδία Χριστού. Για να το καταλάβετε, να πάρω τις αντίθετες έννοιες. Για έναν άνθρωπο που είναι αμαρτωλός, ανήθικος, τον λέμε βρωμιάρη. Α, αυτός ο βρωμιάρης. Και βεβαίως όχι γιατί είναι βρώμικος απ' έξω, στα ρούχα του κτλ. Το ήθος του είναι βρώμικον. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτόν, λέμε, είναι δυσοδεία. Βρωμάει. Δυσοδεία, κλείνουμε τη μύτη μας. Όχι ότι μυρίζει τίποτε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζει είναι δυσοδεία. Πολλές φορές ξέρετε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μουρντάρης. Ακούστε αυτή τη λέξη, μουρντάρης. Κάποτε τον συγχαινόμαστε να τον πιάσουμε κιόλας. Ναι, όταν κάνει, γυρίζει με τη μια και με την άλλη ένας άνδρας. Δεν ξέρω, τώρα να με συγχωρέστε, αλλά κανείς έτσι αισθάνεται, να μην θέλει να πιάσει ούτε το χέρι του να τον χαιρετήσει έναν τέτοιον άνθρωπο. Τον λέει αυτός είναι μουρντάρης, συχαμένος, βραμιάρης. Για να δείτε ότι τα πράγματα είναι έτσι, η Αγία Γραφή περισσότερο προχωρεί από αυτό που σας είπα εγώ. Λέει ο Άγιος Ιούδας ο αδελφόθεος, κάτι που σας το έχω πει και παλιότερα, ρούχο εκ του χρωτός αυτόν που έρχεται σε επαφή με το σώμα, με το δέρμα, να μην το πάρετε. Και δεν λέει τα ρούχα μόνο, κάθε τι που έρχεται σε επαφή με το δέρμα του, να μην το δεχτείτε. Που δείχνει εδώ πέρα κατά έναν νοητό όμως πια τρόπο ότι ούτε τα αντικείμενα ενός τέτοιου ανθρώπου θα πρέπει να έχουμε στην κατοχή μας.
Θέλετε να δείτε το αντίθετο εδώ? Πώς φυλάμε τα αντικείμενα ενός Αγίου ανθρώπου? Δεν λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι μόνο τα λείψανα των Αγίων είναι πηγή ιαμάτων και χαρισμάτων, αλλά και οι λάρνακες, τα κουτιά, δηλαδή ο τόπος που, δηλαδή η λάρνακα, ο τάφος ας πούμε, γλυπτών, μάρμαρο, δεν ξέρω από τι, μέταλλο, τι μπορεί να είναι, ακόμα λέει χάρη αποδίδουν και οι λάρνακες. Όπως λοιπόν από τον αγιασμένον άνθρωπο βγαίνουν χάριτες, έτσι από τον βρώμικον άνθρωπο βγαίνουν άσχημα πράγματα. Άσχημα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος ή θα ανακλά, ή καλύτερα να μην πω τη λέξη ανακλά γιατί αναφέρεται στην όραση, ή θα αποδίδει ως μη ευωδίας ή ως μη ζωής, γιατί ο Χριστός είναι η ζωή και ο Χριστός είναι η ευωδία και ο Χριστός είναι το κενοθέν μοίρον, ή ως μη θανάτου και ως μη δαιμόνων. Έχετε ποτέ μυρίσει ως μη δαιμόνων? Θα μου πείτε, πού να τη μυρίσουμε την ως μη των δαιμόνων? Καταρχάς μεταφορικά. Καταρχάς μεταφορικά. Όταν απέναντί μας έχουμε έναν δαιμονισμένον άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος αποδίδει ως μη δαιμόνων. Μεταφορικά, νοητά. Υπάρχει περίπτωση να το δούμε αυτό και αισθητά? Ναι. Οι πατέρες μας το λέγουν ως εξής. Μάλιστα στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας αναφέρεται, νομίζω, στον Άγιο Κασιανό το Ρωμαίο, κάπου είναι, δεν θυμάμαι εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λέει το εξής, ότι είχε κάνει κάτι και επήρε μετά ευλογία από τον γέροντα και τα λοιπά, το πνευματικό του, και τότε λέγει μέσα στον χώρο εκεί που ήσαν, απλώθηκε μία μυρωδιά καμένου θιαφιού. Ο διάβολος όταν φεύγει, ας πω τη λέξη αυτή να με συγχωρέσετε, καμιά φορά είναι μερικές πολύ χαρακτηριστικές και από τη τρέχουσα γλώσσα μας, αμολύει τη βρώμα του. Οι πατέρες διακρίνουν ότι μία από τις μυρωδιές, δυσόδεις μυρωδιές των δαιμόνων, το επιτρέπει ο Θεός αυτό. Το επιτρέπει για να γίνει αντιληπτό ότι εδώ ήταν ο διάβολος και αφήνει αυτήν την, υπογραμμίζω, αισθητήν μυρωδιά. Και μία από αυτές τις αισθητές είναι σαν το καμένο θιάφι. Πιθανώς θα έχετε διαβάσει, θα με δικαιώνετε για αυτό που σας λέω. Ώστε λοιπόν η ευωδία ή η κακοσμία κάποτε είναι και αισθητά, αλλά κυριότατα είναι νοητά. Όταν δει κανείς έναν αγνόν άνθρωπο, σωστόν, τίμιον, καθαρόν άνθρωπο, που αγαπάει το Θεό και τηρεί τις εντολές του Χριστού, αισθάνεται ότι αυτός είναι ευωδία Χριστού. Το αισθάνεσαι, το βλέπεις, είναι ευωδία Χριστού. Όπως και το αντίθετο. Αγαπητοί μου, είναι πράγματα που τα αντιλαμβανόμεθα. Και αυτή η ως μη Χριστού, η ευωδία Χριστού, είναι εκείνη που επικρατεί μέσα σε ένα κόσμο, είναι η ευωδία των Αγίων, σε ένα κόσμο κακοσμών. Δηλαδή με κακήν ως μην. Οι χριστιανοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι αυτό. Όπως θα ξέρετε, κάτι που δεν δέχεται αλάτι βρωμίζει. Δεν βρωμίζει. Βάλτε κρέας, ψάρια, τι θέλετε να βάλετε. Και αφήσατε τα χωρίς. Έτσι. Δεν θα βρωμίσουν αυτά. Άμα βάλετε αλάτι, γίνονται αλίπαστα. Δεν βρωμίζουν τότε. Αλλά ο Χριστός είπε,
Ημίσεστε το άλας της γης, σεις είσαστε το αλάτι της γης. Και ενώ θα φέρουμε, θα είχαμε, αν είχαμε σαρδέλες από τη θάλασσα χωρίς αλάτι, σε 2-3 μέρες θα βρωμούσαν φοβερά. Όταν βάλουμε το αλάτι και πάμε στον τενεκέ που είναι οι σαρδέλες, λέμε τι ωραία μυρωδιά, πόσο ωραία μυρίζουν οι σαρδέλες. Τι είναι εκείνο που τις έκανε να μυρίζουν? Το αλάτι που τις συντήρησε. Το αλάτι όμως είναι οι χριστιανοί. Και σαν αλάτι μέσα στην κοινωνία, δεν είναι δική μου έκφραση, ο Χριστός είπε ημίσεστε το άλας της γης. Τότε ξεβραμίζουν την κοινωνία οι χριστιανοί, που είναι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί, οι πνευματικοί άνθρωποι που ζουν ζωή πνευματική. Πιστεύω να συμφωνείτε. Αλλά ας προχωρήσουμε. Μετά τα αυτά, επί τα στήθη είναι ενδυσάμενοι τον θώρακα της δικαιοσύνης, στείτε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Μετά λέγει, σταυρώνει ο ιερεύς πάντα με το Άγιο Μύρο, εδώ τα στήθη τον θώρακα. Γιατί? Για να, να σταθείτε, λέει, να ντυθείτε θώρακα δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη θα πει αρετή. Δικαιοσύνη θα πει αρετή. Η λέξη δικαιοσύνη μέσα στην Αγία Γραφή, και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, έχει και τις δύο σημασίες. Και με τη στενή έννοια αυτό που λέμε δικαιοσύνη, και με την ευρία έννοια που λέγεται αρετή. Είναι εκείνο το που λέγει για τον Αβραάμ ότι επίστευσε και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνη, δηλαδή εις αρετήν. Και μάλιστα η λέξη δικαιοσύνη σημαίνει το σύνολο των αρετών. Συνεπώς την αγιότητα των αγιασμών. Να ντυθείτε, λέει, τον θώρακα της αγιότητος, θα το λέγαμε τώρα δικαιοσύνης, τον θώρακα της αγιότητος, διότι έτσι μας το λέγει στην προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο. Ώστε να ντυθείτε για να μπορείτε να σταθείτε στις μεθοδίες του διαβόλου. Είναι πολύ ωραίο αυτό, διότι ο θώρακας της αγιότητος δημιουργείται από το Άγιο Μύρον. Και είναι γνωστό ότι ο εχθρός ως στόχο του έχει το κεφάλι και τον θώρακα. Το κεφάλι, γι' αυτό λέει εκεί Εφεσίους ο Απόστολος, την περικεφαλαία του πνεύματος. Διότι όταν, όπως γινόταν ο πόλεμος τον παλιό καιρό, την παλιά εποχή, ή ακόντιο είχες, ή σπαθί είχες, ή ό,τι είχες, ή λόγχι, ό,τι είχες, προσπαθούσες να βρεις ή στο κεφάλι τον άλλον ή στο στήθος, που είναι σημεία κέρια. Εδώ λοιπόν χρειόμεθα εις το στήθος για να οπλιστούμε την πανοπλία του πνεύματος, για να μπορούμε να σταθούμε στις μεθοδίες του διαβόλου. Ποιες είναι οι μεθοδίες? Ω αγαπητοί, εμείς έχουμε μια ηλικία. Πώς είναι η ηλικία να έχουμε? 5-10 χρονών, 20 χρονών, 30, 50, 80, 100. Ξέρετε τι ηλικία έχει ο διάβολος? Αυτή που από τότε δημιουργήθηκε, ως άγγελος εννοείται. Ξέρετε πόση εμπειρία έχει ο διάβολος? Φοβερή εμπειρία. Πώς θα μπορέσουμε να ξέρουμε τις μεθοδίες του, λέει, τα τεχνάσματά του, για να μπορούμε να αντισταθούμε? Γιατί μας φέρνει και από αριστερά και από δεξιά, αφού εμφανίζεται ως άγγελος φωτός. Συνεπώς, πώς θα μπορέσω να κάνω εγώ την αναγνώριση? Τα τεχνάσματά του πώς μπορώ να τα αναγνωρίσω? Μόνο εάν έχω το Πνεύμα του Θεού, που το έχω με το χρήσμα. Το Πνεύμα του Θεού. Εκείνο θα με βοηθήσει να δω, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα αντισταθώ. Αγαπητοί μου, πνευματική ζωή χωρίς το Άγιον Πνεύμα
είναι μία ουτοπία. Είναι πιλάφι χωρίς ρύζι. Μετά τα αυτά, συγγνώμη, ως περγάρο σωτήρ μετά το βάπτισμα και την του Αγίου Πνεύματος επιφύτησιν εξελθών κατηγονήσατο των αντικείμενων, ούτω και εμείς μετά το ιερόν βάπτισμα και το μυστικόν χρίσμα ενδεδειμένη την πανοπλίαν του Αγίου Πνεύματος ίσταστε προς την αντικειμένη ενέργεια και ταύτην καταγωνίζεστε λέγοντες πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Εδώ έχουμε μια μικρή ιστορία την οποία πρέπει να την έχουμε πάντοτε υπόψη μας και μάλιστα πάντοτε υπόψη μας. Όταν ο Χριστός εβαπτίστη κατέφυγε στην έρημον. Έρημον δηλαδή με την έννοια σε έρημο τόπο, όχι έρημος με την έννοια της άμμου, εις έρημον τόπο. Πώς πήγε εκεί ο Κύριος? Υπό την όθηση του Αγίου Πνεύματος. Και λέγει εκεί, το λέει και ο Ματθαίος και ο Λουκάς, πειρασθήνε υπό του διαβόλου. Το Πνεύμα το Άγιον έσπρωξε ούτως υπήν, εννοείται την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, δια να υποστεί την δοκιμασία του διαβόλου. Όχι για να δοκιμαστεί ο Κύριος. Και εδώ πάλι ότι διόρθωσα την περασμένη Δευτέρα με το ρήμα επιφυτό, και πάλι το χρησιμοποιεί εδώ ο Άγιος Κύριος, που δεν θα πει ή το έρημος Αγίου Πνεύματος και έρχεται τώρα το Άγιο Πνεύμα και επιφυτάει στον Χριστόν. Απαγέ είναι βλασφημία. Έτσι και εδώ, όχι δια να υποστεί δοκιμασίαν, θα ήταν αδιανόητο πράγμα. Αλλά ακούστε γιατί. Ω πονηρέ εξυπάτησες τα δικά μου δημιουργήματα, τον Αδάμ και την Εύα, και τους εξυπάτησες, θα σε εξαπατήσω και εγώ. Αντίστροφος μέτρησης. Προσέξτε αυτό, αντίστροφος μέτρησης. Ο Χριστός δεν βγήκε στην ερημιά για να δοκιμαστεί, αλλά για να συναντήσει τον διάβολον και να του στήσει καρτέρι για να τον ανατρέψει. Όπως και είναι. Θα ήταν βλασφημία να πούμε ότι ο Χριστός βγήκε για να δοκιμαστεί. Σας έλεγα και την περασμένη φορά, τελευταία, κάτι φλιαρίες που υπόθηκαν, ότι ο Χριστός έγινε σιγά σιγά Άγιος. Πα βλασφημίες, ανήκουστες βλασφημίες. Δεν βγήκε, ξαναλέγω, πειραστήν υπό του διαβόλου, με την εξής έννοια, με την έννοια για να του πει ποιος είναι, να τον αποκαλύψει τον διάβολο. Διότι ο διάβολος δεν ήξερε ποιος είναι ο Ιησούς. Ξέρετε γιατί? Δεν έβλεπε τη θεότητα. Έβλεπε βεβαίως την ανθρωπίνη ψυχή, έβλεπε βεβαίως το ανθρώπινο σώμα, αλλά ο Θεός Λόγος δεν αφαίρεται. Είναι ο όρατος Θεός. Ούτε μία κτιστή κτίσης ποτέ είδε το Θεό. Δεν το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Θεόν ουδείς όποτε εώρακε. Κανείς ποτέ ούτε θα δει. Ούτε δίνεται η δίνει. Τι, πού, ποιο. Την ουσία του Θεού. Τον Θεό λόγο λοιπόν δεν μπορούσε να το βλέπει ο διάβολος. Και μάλιστα ο διάβολος. Ούτε οι άγγελοι είδαν ποτέ τον Θεό. Τις ενέργειες του βλέπουν. Αυτές αισθάνονται. Συνεπώς, δεν μπορούσε να βλέπει την θεότητα ο διάβολος. Όταν πήγε ο Χριστός εκεί ενίστευσε. Και τότε ήρθε ο πειραστής. Τον παρακολουθούσε 40 ημέρες ο διάβολος. Άκουσε την φωνή στον Ιορδάνη, Υιός μου είσαι εσύ, στον οποίον έχω ευδοκίσει. Υιός. Τι Υιός? Ποιας φύσεως Υιός? Σημειώσατε δε
ούτε οι άγγελοι εγνώριζαν το τριαδικόν του Θεού. Το τριαδικόν του Θεού απεκαλύφθη με τον Ιησού Χριστό. Ούτε αυτό εγνώριζαν οι άγγελοι. Τι είδους Υιός? Γι' αυτό η πρώτη φράση που είπε ο διάβολος εις τον Κύριον, εάν είσαι Υιός του Θεού, γιατί αυτό άκουσε, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Ο Κύριος τον αντέκρουσε. Τώρα πώς εμφανίστηκε? Πιθανώς σαν άνθρωπος. Πιθανώς ο διάβολος σαν άνθρωπος. Όταν στο τέλος του είπε να πέσει να τον προσκυνήσει, στον τρίτον πειρασμό, ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Είπα γεωπίσω μου σατανά. Δηλαδή, ξέρω ποιος είσαι. Σου κάνω τα αποκαλυπτήρια. Εγώ δεν σου αποκαλύπτω με ποιος είμαι. Γιατί σου κρύβομαι ακόμα για να σε αγκιστρώσω τελικά, τελικά, όπως λένε οι πατέρες, με το άγκιστρο που λέγεται σταυρός. Και ξέρετε, στο άγκιστρο βάζουμε ένα δόλωμα για να πιάσουμε τα ψάρια. Και το δόλωμα θα ήταν το σώμα του Χριστού επάνω εις τον σταυρόν. Ένα λοιπόν όνομα του Χριστού είναι δόλωμα. Δόλωμα. Και το άγκιστρο ο σταυρός. Ο διάβολος ανέβασε το Χριστό εις τον σταυρόν, δάγκωσε το δόλωμα, συγετηρήσεις αυτού πτέρναν, δεν είπε εις τον παράδεισον, πτέρνα, τον δάγκωσεις, τηρήσεις, θα πληγώσεις. Αυτός όμως θα σου τρίψει την κεφαλή, γιατί θα πιαστείς στο άγκιστρο που είναι σταυρός και θα λες, ποιος είναι αυτός που κατέβηκε στον Άδη? Αλίμονό μου, προσωποποιούμενος ο Άδης τώρα, τι έπαθα. Έπρεπε λοιπόν να κρύβεται η θεότητα για να έρθει εις πληρότητα το σχέδιο του Θεού. Ποιο σχέδιο? Να παγιδεύσει τον διάβολο. Αντίστροφος μέτρησης. Σας το είπα προηγουμένως. Έτσι όμως, ενώ ο Χριστός δεν αποκαλύπτεται εις τον διάβολο, να πει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Είμαι ο Υιός του Θεού. Είμαι ο Θεός. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αλλά θα σε αποκαλύψω όμως εγώ εσένα. Είσαι ο διάβολος. Σε ξέρω ποιος είσαι. Άιχα σου. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Διότι είπα γεωπίσω μου, αυτό θα πει. Αν έπρεπε να το μεταφράσουμε νέο ελληνικά, θα το μεταφράσαμε έτσι. Άιχα σου. Διότι κάτι που είναι από πίσω μας δεν το βλέπουμε. Συνεπώς χάνεται. Και οι φράσεις, άντε να χαθείς. Αυτό είναι. Λοιπόν, οι μεθοδίες του διαβόλου είναι φοβερές. Είναι παμπώνυρος ο διάβολος. Εμείς τι εμπειρία έχουμε, αγαπητοί μου? Πού μπορούμε να πολεμήσουμε? Και μάλιστα τα νέα παιδιά, τα αγόρια, τα κορίτσια, να αντισταθούν σε αυτό που λέγεται κοσμικό φρόνημα, σε αυτό που λέγεται πορνεία, σε αυτό που λέγεται ό,τι λέγεται. Πώς θα μπορέσουν να αντισταθούν? Παρά μόνο εάν έχουμε το Πνεύμα του Θεού να μας ανοίγει τα μάτια, να βλέπουμε τις μεθοδίες του έχοντας νουν Χριστού. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς λέει έχουμε νουν Χριστού και γνωρίζουμε πως σκέπτεται ο διάβολος. Αλλιώτικα χωρίς τον Χριστό και χωρίς το Πνεύμα του Άγιον, πως παρακαλώ μπορούμε να αγωνιστούμε? Συνεπώς, λέγει εδώ, λέγοντες, όταν αγωνίζεστε, έχοντες τον θώρακα αυτόν, ο οποίος νοητά δημιουργείται με το σταύρωμα επάνω εις το στήθος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, που λέγει ο Απόστολος στους Φιλιππίους. Πάντα ισχύω. Δηλαδή πάντοτε είναι πείρημα. Δεν είναι επίθετον. Βάζουμε οξία. Πάντοτε μπορώ. Πότε πάντοτε μπορώ?
όταν με ενισχύει ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα του Άγιο. Δεν μπορεί λοιπόν να πει ποτέ ο άνθρωπος ότι ξέρετε δεν μπορώ. Δεν μπορεί να το πει ποτέ, γιατί απλούστατα έχει τη δύναμη του Χριστού, αλλά με τη διαφορά ότι πρέπει να την εκμεταλλεύεται. Και προχωρούμε στην πέμπτη παράγραφο. Τούτου του Αγίου Χρίσματος καταξιωθέντες καλείστε χριστιανοί, επαληθεύοντες τη αναγεννήση και το όνομα. Είναι ωραία φράσεις αυτή, ωραία θέσεις. Σκεφτήκατε ποτέ γιατί λεγόμεθα χριστιανοί? Θα μου πείτε, από το όνομα Χριστός. Ναι, και από την πράξη ότι εχρίστημε. Διότι και ο Χριστός είναι ο Χριστός, δηλαδή ο και χρισμένος, διότι εχρίστη. Συνεπώς λέγει εδώ ο Αγίος Κύριλλος, αφού καταξιωθήκαμε να πάρουμε το χρίσμα, λεγόμεθα χριστιανοί, διότι πήραμε το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος με το μυστήριο του χρίσματος, όπως και ο Χριστός πήρε με την ανθρωπίνη του φύση το νοητόν χρίσμα, που είναι το Πνεύμα του Άγιον, το λέγαμε την περασμένη φορά αυτό. Και έτσι επαληθεύουμε, δικαιώνομαι με την αναγέννησή μας και το όνομα. Με την αναγέννησή μας εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίω, ανανεώνουμε και δικαιώνομαι το όνομα χριστιανός. Πώς μπορεί λοιπόν να λέγεται κάποιος ότι είναι χριστιανός, όταν η ζωή του δεν είναι ζωή του Αγίου Πνεύματος? Αγαπητοί μου, καημός μας, μαράζι μας, κόπος μας, αγώνας μας στον παρόντα κόσμο είναι αυτό, να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Άγιο καλύτερα. Επειδή το έχουμε ανενέργητον, το πήραμε εφάπαξ, αλλά δεν του επιτρέπουμε. Βλέπετε την ευγένειά του, βλέπετε πόσο μας αφήνει ελευθέρους. Δεν του επιτρέπουμε την ενέργειά του στη ζωή μας, το αφήνουμε ανενέργητο. Γι' αυτό ας του δώσουμε περιθώρια ενεργείας μέσα στη ζωή μας. Έχω το Πνεύμα του Θεού, πρέπει να ρωτάμε. Και το Πνεύμα του Θεού, ξέρετε, μπορούμε να το έχουμε σε δόσεις. Τι λέτε οι μαθητές που πήραν το Πνεύμα του Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής? Προηγουμένως ήσαν άμυροι Αγίου Πνεύματος και χωρίς το Πνεύμα του Άγιον μπορούσαν να ακολουθήσουν τον Χριστό, τον Ιησούν. Τι έβλεπαν? Να αφήσουν τα πράγματά τους, την περιουσία τους, να ακολουθήσουν τον Ιησού? Γιατί δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αν δεν είχαν το Πνεύμα του Άγιο. Εν τούτης, προοδευτικά δίδεται το Πνεύμα του Άγιο. Κορυφούται στην Πεντηκοστή. Λοιπόν, πρώτη μορφή, έχω το Πνεύμα του Άγιον. Εάν ομολογώ ότι ο Ιησούς είναι Θεός, έχω το Πνεύμα του Άγιον. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πει Κύριον τον Ιησούν ή μία Πνεύματι Αγίον. Ομολογώ το Θεό Πατέρα, έχω το Πνεύμα του Άγιον. Διότι λέμε Αβά ο Πατήρ εν Πνεύματι Αγίω. Αλλά δεν είναι αρκετά αυτά, είναι κι άλλα πολλά, που σιγά σιγά θα πρέπει να γινόμεθα πνευματικοί άνθρωποι, γιατί αυτός είναι ο τελικός μας σκοπός, η αναμένη λαμπάδα μας, το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πάντοτε εις την τρίτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, εις την τρίτην παράγραφον, συγγνώμη, εις την πέμπτην παράγραφον. Βέβαια αναφέρεται η τρίτη μυσταγωγική κατήχηση εις το μυστήριο του χρίσματος. Ήδη είπαμε σπουδαία πράγματα, πολύ σπουδαία πράγματα, όταν μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι το χρίσμα δεν είναι παρά η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας χρήει στην πραγματικότητα,
μέσω ενός υλικού φορέως που είναι το Άγιον Μύρον. Εξάλλου μας είπε αυτό το θαυμάσιο που λέγει Πνεύματος Αγίου παρουσίας της αυτού θεότητος ενεργητικών γινόμενων. Εκπληκτικό αυτό, ότι έχω έναν υλικό φορέα και μπορώ να έχω τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να έχω την αναγνώριση, να έχω την υιοθεσία, να έχω όλα αυτά, όλες τις δυνατότητες που δίνει το Πνεύμα του Θεού και ακόμη την επίτευξη της πνευματικής ζωής, γιατί έχω το χρίσμα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του ότι είναι περιττόν κανείς να σας διδάξει. Έχετε το χρίσμα του Θεού και αυτό όλα σας τα διδάσκει. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί, ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι σπουδαίο και μας παρέχεται δια του μυστηρίου του χρίσματος. Αν μου πείτε, γιατί να υπάρχει αυτός ο τρόπος, δηλαδή αυτός ο υλικός τρόπος, διότι ήδη μας ανέφερε ο Αγίος Κύριλλος εκείνο που λέγει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία, ότι ο Θεός έχρισε, ο Θεός Πατήρ, τον Χριστόν Υιόν, τον Ιησούν, τον Υιόν, με Πνεύμα Άγιον. Και είδαμε την περασμένη φορά ότι ο Χριστός εχρίστη νοερός με το Πνεύμα το Άγιον. Δεν χρειάστηκε έλεον, γιατί να μην υπάρχει αυτό και σε μας. Αλλά προσέξτε γιατί δεν υπάρχει σε μας. Πρώτον, διότι πρέπει να υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στον κατεξοχήν Υιόν του Θεού, τον εκφύσεως Υιόν, και Θεόν και ενανθρωπίσαντα από μας, που λεγόμαστε ομοίως παιδιά του Θεού, τέκνα του Θεού, αλλά είμεθα κατά χάρη. Ο Υιός είναι άκτιστος, εμείς κτιστοί. Η ανθρωπίνη φύση βεβαίως είναι κτιστή του Υιού, αλλά ο Θεός είναι άκτιστος. Συνεπώς, παίρνει το Πνεύμα το Άγιον με την ανθρωπίνη φύση, χωρίς να μεσολαβεί ένας υλικός φορέας. Όπως είναι το μύρον, το γνωστό μας μύρον, το λάδι. Εμείς όμως γιατί? Δεύτερον, διότι όχι μόνο η περίπτωση να ξεχωρίζουμε κατά το φύση θέση, εμείς είμαστε θέση ή εκείνος είναι φύση Υιός, αλλά και διότι ο Θεός, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που θα σας πω, θέλει να μην παραμερίζει την υλική του δημιουργία. Αυτό είναι τεράστια σπουδαίο. Είναι ένα χτύπημα, μια απάντηση, ή χειρά μάλιστα, σε εκείνους που για λόγους δήθεν πνευματικότητος βγάζουν το υλικό στοιχείο και το πετούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το έκαναν μόνον αιρετικοί. Και ο γνωστικισμός εμπολής υπηρέτησε αυτή τη θέση όταν μιλάει για διαρχία και κρατούμε μόνο την πλευρά του πνεύματος ή της ιδέας ή του ιδεαλισμού και υποτιμούμε το στοιχείο της ύλης. Προσέξατε το, το πέταγμα της ύλης όπως και το πέταγμα του σώματος αφού θα αναστηθεί, το πέταγμα του σώματος και το πέταγμα της ύλης, εν γνώση μου το επαναλαμβάνω, είναι δαιμονική διδασκαλία. Γι' αυτό λέει οι άνθρωποι θα προσέχουν διδασκαλίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, δαιμονίων. Μία από τις δαιμονικές διδασκαλίες είναι και αυτή. Να πετάξεις την ύλη. Σου λέει, τι τη χρειάζεσαι την εικόνα,
Δεν μπορείς να λατρεύεις το Θεό χωρίς την εικόνα. Τι χρειάζεσαι το κανδύλι? Τι χρειάζεσαι το ευχέλαιον? Τι χρειάζεται τούτο, τι χρειάζεται εκείνο? Απευθείας. Τι χρειάζεται ο ιερεύς, όπως λέει ο Προτεσταντισμός? Τι χρειάζεται ο Μεσίτης? Τι χρειάζονται οι Άγιοι? Τι χρειάζονται τα Άγια Λείψανα? Και ούτω καθεξής. Είναι δαιμονική διδασκαλία. Και θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα και θα σας πείσει. Ο Θεός δεν είναι εκείνος ο οποίος έκανε την ερυθρά θάλασσα να ανοιχθεί και να περάσει ο λαός του? Ασφαλώς ο Θεός. Εν τούτης τι λέει στον Μωυσέ? Τι κρατάς? Πόσες φορές του είπε αυτό το τι κρατάς? Κρατούσε μία επιμενική ράβδο, εκείνη την οποία είχε όταν έβασκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθώρου, εκεί στην έρημο της Αραβίας, κοντά στο Σινά. Του λέει, με τη ράβδο σου αυτή, με την οποία, ξέρετε, έκανε, επέφερε και τις 10 πληγές στους Αιγυπτίους, θα χτυπήσεις την θάλασσα. Και αφού τη χτυπήσεις, εννοείται στην μαμουδιά, στην παραλία, αφού τη χτυπήσεις, τότε θα ανοίξει η θάλασσα, θα υποχωρήσει και θα περάσετε. Μετά όταν πέρασαν, λέει ο Θεός, χτύπα πάλι με το ραβδί σου την θάλασσα. Και έκλεισε η θάλασσα. Δεν μου λέτε, γιατί ο Θεός δεν είπε απευθείας να ανοίξει και να κλείσει η θάλασσα, να ανοίξει και να κλείσει η θάλασσα? Και λέγει εις τον Μωυσέα να χρησιμοποιήσει τι επιτέλους? Μια γλίτσα, να το πω έτσι στην απλοελληνική. Μια επιμενική ράβδο, ένα μπαστούνι. Γιατί ο Θεός ήθελε να γίνει το θαύμα του διαμέσου ενός υλικού φορέως. Και αυτό είναι η ποιμενική ράβδος του Μωυσέως. Όπως θέλει ο Θεός να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας και να μας αναγνωρίσει, να μας επισφραγίζει την υιοθεσία, ξέρετε με τι? Με το νερό, με στην κολυμβήθρα. Μα έτσι το θέλει ο Θεός. Διότι θα το λέγαμε έτσι στο τέλος τέλος, και αν δεν το καταλαβαίνουμε, έτσι το θέλει ο Θεός. Αλλά το καταλαβαίνουμε. Διότι ο Θεός δεν παραμερίζει το υλικό στοιχείο από τη σωτηρία. Διότι επιτέλους ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και περιευλήθη ύλην. Και συνεπώς δι' αυτής της ύλης εμείς, δηλαδή της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, εμείς σωζόμαστε. Πώς είναι δυνατόν, τρώγοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού υπό τα είδη του άρτου και του ίνου, θα δούμε παρακάτω στην τετάρτη μυσταγωγική κατήγηση, και να έχω, λέγει, αιώνιο ζωή? Έτσι το θέλει ο Θεός. Έτσι σώσουμε, διαμέσου αυτής της ύλης. Γι' αυτό εκείνοι που πετάνε και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού έχουν και κατέχουν δαιμονική διδασκαλία. Φερήπιν οι χιλιαστέ λέγουν ότι ο Χριστός απέβαλε το σώμα του και είναι ως πνεύμα εις τον ουρανό. Άστο ότι δεν δέχονται βεβαίως την Θεία φύση του Ιησού Χριστού, αλλά τι αυτή η περίπτωση, μόνο ως πνεύμα. Ξέρετε πως το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Πως το ονομάζει? Θρησκεία των αγγέλων. Θρησκεία των αγγέλων. Είναι αιρετική και διγνωστική. Διδασκαλίες λοιπόν δαιμονίων. Παρακαλώ, προσέξατε τα αυτά όλα. Λέμε αγιασμός. Λέμε ο βασιλικός με τον αγιασμό. Φυλάμε το σταυρό. Ο σταυρός καθεαυτόν από ύλη είναι φτιαγμένος. Κι όμως τον βλέπουν οι δαίμονες και τρέπονται εις φυγήν. Θέλετε άλλες πιο πολλές αποδείξεις? Θέλετε άλλες πιο πολλές? Να λοιπόν, αγαπητοί, ότι το υλικό στοιχείο είναι σπουδαίο. Έτσι λοιπόν παίρνουμε
και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό τούτο το Άγιο Πνεύμα που μας ενισχύει, μας βοηθά, που γίνεται η κηρυτήριος δύναμης της πνευματικής ζωής διαμέσου ενός λαδιού ή αρωμάτων πολλών, το Άγιον Μύρον. Πιστεύω να έχουμε μια έτσι βαθιά κατανόηση σε αυτό. Προσέξτε, η θεολογία της ύλης είναι σπουδαιοτάτη. Σπουδαιοτάτη. Και δεν είναι απόβλητη. Ο Πλάτων απέβαλε την ύλη. Γι' αυτό ο πλατωνισμός, όταν μπήκε μέσα στη διδασκαλία του χριστιανισμού, πώς μπήκε, μπήκε. Εκείνοι που σπούδαζαν φιλοσοφία δεν πρόσεξαν. Και κάπως εστερνίστησαν την πλατωνική φιλοσοφία, έπεσαν έξω. Το ακούσατε? Έπεσαν έξω. Κίνδυνος. Μέγας κίνδυνος. Και επιτέλους ο Πλάτων δεν έφτυγε, ήταν προ Χριστού, δεν καταλάβαινε πολλά πράγματα. Τι να καταλάβει? Έβλεπαν την ύλη σαν κάτι κακό. Αλλά η ύλη έχει σπουδαία διάσταση μέσα στο θέμα της σωτηρίας μας. Σπουδαιοτάτη. Ιδιαιτέρως το υπογραμμίζω. Και ήδη πηγαίνουμε, σας είπα, στην πέμπτη παράγραφο της τρίτης μυσταγωγικής κατηχήσεως. Τούτου του Αγίου Χρίσματος, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, καταξιοθέντες καλείστε χριστιανοί, επαληθεύοντες τι αναγεννήσει και το όνομα. Αυτού λέγει του Αγίου Χρίσματος, αφού εσείς το πήρατε, έχετε καταξιωθεί να ονομάζεστε χριστιανοί. Και με την αναγέννησή σας, τι αναγεννήσει, και με την αναγέννησή σας επαληθεύετε το όνομά σας. Εδώ μοιάζει εκ πρώτης όψεως να υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση ανάμεσα στου, ανάμεσα στην έννοια ότι ονομάζομαι χριστιανός επειδή ο Ιησούς ήταν ο Χριστός. Λέει εξάλλου ότι στην Αντιόχεια οι χριστιανοί, το έχουμε κάνει αυτό το θέμα, οι μαθητές πήραν το όνομα χριστιανοί και λοιπά και λοιπά. Και τελικά έγινε αποδεκτό το όνομα αυτό, παρότι το όνομα αυτό δεν το έδωσε η Εκκλησία. Αλλά το έδωσαν οι έξω της Εκκλησίας, οι ειδωλολάτρες. Και είχε ηρωνικόν χαρακτήρα κατά των χριστιανών. Εν τούτης, αυτό το όνομα καθιερώθηκε και είναι ιερό όνομα. Εδώ μας λέει ο Άγιος Κύριλλος ότι το όνομα χριστιανός δεν το πήραμε από τον Χριστό, αλλά από το χρίσμα, από την χρήση, το χρήμα γιώτα, που πήραμε, και είναι η χρήση του Αγίου Πνεύματος. Και λέγει εδώ ότι καλούμεθα χριστιανοί επαληθεύοντες. Τι επαληθεύοντες? Το όνομα με την αναγέννησή μας την πνευματική, με το του να πάρουμε το χρίσμα. Δεν υπάρχει όμως διαφορά, παρότι υπάρχει μια διαφοροποίηση εδώ, με εκείνο που πήραμε το όνομα από τον Χριστό, για τον εξής λόγο. Θα το δείτε ότι μοιάζει ότι διαφέρει, δεν διαφέρει. Ο Ιησούς γιατί λέγεται Χριστός? Διότι εδέχθη το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Είτε λοιπόν παίρνω τώρα κατάμεσον τρόπον το Πνεύμα το Άγιον και λέγομαι χριστιανός, χρειόμενος, είτε παίρνω κατέμεσον τρόπο επειδή εχρίστη ο Ιησούς και είναι ο Χριστός, παίρνω το όνομα χριστιανός. Είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή ξεκινάει από το ίδιο πράγμα, από την ίδια βάση. Αλλά αυτή όμως η διαφοροποίηση που κάνει ο Άγιος Κύριλλος είναι όμορφη, γιατί δείχνει τον αναγεννημένο άνθρωπο, τον καινούριο άνθρωπο, που πρέπει αναφυσβήτητα να
να δικαιώνει το όνομα το οποίο έχει πάρει, αφού ευαπτίστη και εδέχθη το μυστήριο του χρίσματος. Να λέγεται πνευματικός άνθρωπος και να μην είναι ένας άνθρωπος κούφιος, ντενεκές. Α, είναι φοβερό, φοβερό. Που να λέει κανείς, άνθρωπε, πού είναι το όνομά σου, το οποίο έχεις καταπροσβάλει. Θυμήθηκα ένα παράδειγμα. Κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ένα στρατιώτη Μακεδόνιτο, δηλαδή Έλληνας, που τον έλεγαν Αλέξανδρο σε μία μάχη. Αυτός ο Αλέξανδρος ο στρατιώτης έδειξε δειλία. Τον έφεραν μπροστά στον Αλέξανδρο τον Μέγα και του είπαν ότι έδειξε δειλία. Και του λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν επιτρέπεται να είσαι δειλός, πρέπει να είσαι ανδρείος. Ή λοιπόν θα γίνεις ανδρείος ή θα αλλάξεις όνομα. Δεν μπορώ εγώ να έχω ένα στρατιώτη που να έχει το όνομά μου και αυτός δεν είναι δειλός. Έτσι θα μπορούσε να μας πει και ο Χριστός. Δεν μπορώ εγώ να έχω έναν πιστόν που να φέρει το όνομά μου χριστιανός και ταυτόχρονα να είναι ένας ρήψασπης, αυτός που πετάει την ασπίδα του, αυτός ο οποίος δεν ζει πνευματική ζωή. Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος, «Προγάρ του καταξιωθήνε ημάς του βαπτίσματος και της του Αγίου Πνεύματος χάριτος, ουκείτε κυρίως άξιοι, αλλοδεύοντες προεβαίνετε το είναι χριστιανοί». Δηλαδή, πριν ακόμη εσείς, ποιοι εσείς, εκείνοι που βαφτίστηκαν και τον ακούνε. Εκείνοι που κατηχήθηκαν, βαφτίστηκαν και τον ακούν. Πριν λέει καταξιωθείτε του βαπτίσματος, τότε δεν είσαστε κυρίως άξιοι, αλλά απλώς είσαστε οδεύοντες στο να γίνετε άξιοι. Οδεύοντες προεβαίνετε το είναι χριστιανοί. Είσαστε στο δρόμο για να γίνετε χριστιανοί. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ακούστε, θα μπορούσαμε και εμείς αυτό να το λέμε. Είμαι στο δρόμο να είμαι χριστιανός, που δεν θα έπρεπε. Αλλά δεν θα έπρεπε, γιατί δεν έπρεπε να το λέμε μετά το βάπτισμα. Εφόσον όμως υπάρχει ο νήπιο βαπτισμός, μπορούμε να το πούμε ότι είμαι στο δρόμο να γίνομαι. Δεν είμαι, να γίνομαι χριστιανός. Αν κάποιος λοιπόν σας κατηγορήσει και σας πει, είσαι και χριστιανός και κάνεις και μεγάλο σταυρούς, η απάντηση, δεν είμαι, γίνομαι χριστιανός. Είμαι στο δρόμο να γίνομαι. Είμαι ακόμη ατελής. Επειδή λοιπόν με βλέπεις ατελή, γι' αυτό λες αυτά που λες. Σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί μου φανερώνεις την ατελειά μου. Θα βουβαθεί ο άλλος, ξέρετε γιατί? Γιατί και αυτός είναι βαφτισμένος και είναι σε χειρότερη κατάσταση, που δεν θα έπρεπε να το έλεγε αυτό. Γιατί, ξαναλέγω, γιατί και αυτός είναι βαφτισμένος. Εδώ αυτή η περίπτωση είναι και μια ταπείνωση για να το δείξουμε αυτό και να το πούμε. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, ακούστε, ακούστε. Ποιος? Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας. Αν διαβάσετε τις επιστολές που στέλνει καθ' όλη την πορεία του από την Αντιόχεια έως τη Ρώμη, που ήταν μια βασανιστική πορεία αυτή, δεν λέγω πιο πολλά γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, και τις οποίες επιστολές γράφει στο δρόμο, στο δρόμο τις γράφει, τη στέλνει σε διάφορες εκκλησίες. Γράφει εις την προς Ρωμαίους, αν θυμάμαι καλά, επιστολή του. Δηλαδή η επιστολή να πήγαινε πιο γρήγορα από εκείνο, διότι πήγαινε με απόσπασμα στρατιωτικό και περπατούσαν και αργούσαν κλπ.
νυν άρχομαι, χριστιανός είναι. Τώρα λέγει αρχίζω να γίνομαι χριστιανός. Πότε το είπε αυτό? Τώρα που πήγαινε στο μαρτύριο. Τώρα αρχίζω να γίνομαι χριστιανός. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο. Πόσο περισσότερο θα μπορούσαμε να το πούμε για τον εαυτό μας. Δικαιολογημένα λοιπόν, εδώ ο Άγιος Κύριλλος βάζει το οδεύοντες. Είναι το είναι χριστιανοί. Προβαίνεται το είναι χριστιανοί. Το είναι παρέμφατο. Το να είσαστε χριστιανοί. Οδεύουμε λοιπόν. Οδεύουμε. Και ένα είναι να οδεύουμε. Να μην σταθούμε. Γιατί αν σταθούμε, δεν ξέρω τότε τι μπορεί, αγαπητοί μου, να γίνει. Τότε θα γίνουμε τέλμα. Ξέρετε τι θα πει τέλμα? Είναι εκείνο το έδαφος που είναι λασπουριά και δίνει την ανυποψία ότι είναι απλώς νερό. Και πηγαίνει κανείς και πατάει και αρχίζει και βουλιάζει. Αυτό λέγεται τέλμα. Ο χριστιανός που θα σταθεί γίνεται τέλμα και αρχίζει να βουλιάζει. Παράγραφος έκτη. Ιδένε δε ημάς αναγκαίων ότι του χρίσματος τούτου εν τη παλαιά γραφή το σύμβολον κείτε. Πρέπει, λέγει, είναι ανάγκη να γνωρίζετε ότι σύμβολον του χρίσματος υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Για να το δούμε ποιο είναι αυτό το σύμβολο. Και γαροποιήκα το του Θεού πρόσταγμα Μωυσής, το αδελφό μετεδίδου, αρχιερέα καθιστών τούτων, μετά το εν είδατη λούσαστε, έχρισε και εκαλείτο Χριστός, εκ του χρίσματος, δηλαδή του τυπικού. Ο Θεός έδωσε δηλαδή εις τον Μωυσέα να αναδείξει τον αδελφό του τον Αρών αρχιερέα. Είναι ο πρώτος αρχιερέας. Τι έγινε? Πρώτα, λέει, τον έλουσε. Λούστηκε ο Αρών. Κατόπιν τον έχρισε με ένα έλαιον ειδικών και κατόπιν τον έντισε με την αρχιερατική στολή και κατόπιν επήρε εκαλείτο, λέγει, Χριστός. Χριστός Κυρίου, ο και χρισμένος από τον Κύριον. Εκ του χρίσματος, δηλαδή του τυπικού, από το τυπικό δηλαδή χρίσμα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Τι δύναμη θα έχει το πράγμα? Πού είναι η δύναμη εις το Λόγο του Θεού? Ο Θεός είπε, τον αδελφό σου πάρε τον, λούσε τον, δηλαδή μπάνιο, ολόκληρος μπάνιο. Όχι λούσιμο στο κεφάλι, ολόκληρος μπάνιο. Και χρήσε τον, βάλε τη στολή, ειδική στολή κλπ. Κλπ. Και γίνεται Χριστός Κυρίου. Αυτό όμως, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ήτο μία τυπική μορφή. Διότι ο κάθε χριστιανός που δέχεται το χρίσμα πρώτα λούεται. Πού? Ή στην κολυμβήθρα. Δηλαδή το μυστήριο του βαπτίσματος. Πρώτα βαπτίζεται, μετά χρύεται. Και τότε λέγεται Χριστός Κυρίου. Και μάλιστα, αν το θέλετε, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ότι ο χριστιανός είναι οι χριστιανοί, καλύτερα το βασίλειο ιεράτευμα. Μας καθιστά βασιλείς και ιερείς. Τώρα δεν είναι ο Αρών πλέον ο ιερεύς. Είναι τύπος.
είναι ο κάθε πιστός. Αφού μας καθιστά ο Θεός βασιλείς και ιερείς. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Αυτό δεν είναι και στην Παλαιά Διαθήκη γραμμένο. Προσέξτε μόνο. Για να μην πάθουμε ότι παθαίνουν οι Προτεστάντες. Μην πει κάποιος ότι τότε και εγώ μπορώ να ανεβώ στην ωραία πύλη, στην Αγία Τράπεζα εκεί, να τελέσω το μυστήριο. Το χρήσμα που έχει ο ιερεύς είναι ειδικών. Και έχουμε τη λεγόμενη ειδική ιεροσύνη. Ενώ οι πιστοί έχουν την γενική ιεροσύνη. Γιατί απλούστατα όλος ο λαός δεν ήταν ο άξιος να προσφέρει θυσία, έπρεπε να είναι ο αρχιερεύς. Και μάλιστα από τη γενεά του Λεβί, διότι οι φίλοι του Λεβί ήταν μεγάλοι, είχε χιλιάδες ανθρώπους. Κάποιοι ζήλεψαν και είπαν γιατί δηλαδή από την οικογένεια μόνο του Ααρών να αναδεικνύονται οι ιερείς. Κληρονομικό δικαίωμα παρακάτω και όχι και εμείς. Και τότε αγαπητοί μου, ο Θεός τους κατέστρεψε. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Η μία που άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Όχι έκφρασης. Άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Άνοιξε ένα χάσμα. Έπεσαν οι σκηνές των οικογένειές των όλοι μαζί μέσα στο χάσμα. Πώς ανοίγει ένα χάσμα με τον σεισμό. Άνοιξε λοιπόν ένα χάσμα. Όλος δε ο λαός έβλεπε το φαινόμενο, διότι εκλήθησαν να το δουν. Αυτοί δεν γελούσαν. Γελούσαν οι ταλέποροι, γελούσαν και απειλούσαν. Και λέει ο Μωυσής, να δείτε τώρα τι θα γίνει. Φρικώδες. Άνοιξε η γη, έπεσαν μέσα, έκλεισε πάλι η γη. Φοβερόν. Γεγονός. Δεν είναι μεταφορικό. Γεγονός. Αλλά γιατί ζήτησαν και αυτοί να είναι στο θυσιαστήριο. Και το δεύτερο, όταν είπαν και εμείς λέει θα θυμιάζουμε. Γιατί μόνο δηλαδή οι ιερείς θα θυμιάζουν. Αλλά το ιερόν πυρ που άναψε από τον ουρανό αυτή η φωτιά, αυτό χρησιμοποιείται για τις χρήσεις των κανδυλών του θυμιατού κλπ. Κλπ. Αυτοί άναψαν φωτιά, άναψαν φωτιά, άναψαν τα κάρβουνα. Μόλις άναψαν τη φωτιά τα κάρβουνα και πήγαν να θυσιάσουν, πετάχτηκε η φωτιά από μέσα και τους έκαψε. Ξέρετε πως λέγεται δε αυτό το πυρ? Η Παλαιά Δίκη το λέει αυτό. Κοσμικόν πυρ. Θα μπορούσε να γίνει μια ολόκληρη ομιλία πάνω σε αυτό το λεγόμενο κοσμικόν πυρ. Αλλά φεύγουμε πολύ από το θέμα μας. Τι ήθελα να σας πω. Άλλο η γενική ιεροσύνη και άλλο η ειδική ιεροσύνη. Και όχι να τα ισοπεδώσουμε όπως τα ισοπεδώνουν οι Προτεστάντες. Ναι. Λοιπόν, και βασιλείς. Ο Θεός λέει μας κατέστησε ιερείς και βασιλείς. Βασίλειον ιεράτευμα. Βασίλειον, βασιλικών. Ιεράτευμα, ιερατείων. Όλοι. Θα μας πει λίγο πιο κάτω για τον Σολομώντα. Ούτω και τον Σολομώντα προάγονης βασιλέα έχρισεν αυτόν μετά το λούσαστε εν το γιον ο αρχιερεύς. Αλλά ταύτα μεν και τα λοιπά. Έχουμε τώρα μια άλλη περίπτωση. Και οι βασιλείς εχρίοντο. Πώς εχρίοντο? Συνεχίζουμε παιδιά την θαυμασία πνευματική διαθήκη. Τι έγινε με το θέμα του βασιλέως? Ο Δαβίδ είναι στο κρεβάτι. Πλέον βλέπει ότι έρχεται η ώρα του να πεθάνει. Ο γιος του ο Σολομών ήταν 12 ετών και είχε την εντολή από το Θεό να χρήσει βασιλέα
τον Σολομώντα. Είχε και άλλα παιδιά. Αλλά ο Θεός δεν ήθελε παρά τον Σολομώντα. Και τότε αναθέτει εις τον αρχιερέα ο Δαβίδ, στον αρχιερέα, σε ένα στρατηγό του και εις τον αρχηγόν του οίκου του, δηλαδή του παλατιού, των αρχηγών του παλατιού, τρεις άνδρες. Ο αρχιερέας ήταν αρκετός, έπρεπε να υπάρχει όμως και η μαρτυρία. Ακούστε και η μαρτυρία, μια μικρή παραθεσούλα. Αυτά τα σταυρουδάκια που βάζομαι μετά τη βάφτιση, τα λέμε μαρτυριές. Έτσι δεν, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα πει μαρτυριές? Την μαρτυρία του λαού που παρακολούθησε την βάπτιση του βαπτιζομένου, του βαπτιστέντας. Δίνουν τη μαρτυρία τους ότι εβαπτίστη. Σπουδαίο αυτό. Μαρτυριές λοιπόν λέγονται αυτά. Είναι ωραία ονομασία. Βλέπετε, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πολλές φορές την προέλευσή τους. Έχει χαθεί. Έτσι λοιπόν πήγαν αυτοί οι τρεις να χρήσουν βασιλέα τον Σολομώντα. Πού πήγαν? Λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, πήγαν λέει εις την εν το γιον. Μια γραφή το έχει εψιλον γιώτα, μια άλλη γραφή το έχει γιώτα. Ήταν μια πηγή αυτή στις υπόρειες του λόφου Σιών, που υπάρχει μέχρι σήμερα αυτή η πηγή και λέγεται η πηγή της Θεοτόκου. Αυτή η πηγή. Σε αυτή την πηγή της Παρθένου, μάλιστα, η πηγή της Παρθένου. Σε αυτή την πηγή πήγαν για να χρηστεί βασιλιάς. Πώς? Πρώτα ελούστη, λούστηκε. Και μετά τον έχρισαν με το Άγιον Έλεον, που εφυλάσσε το αυτό, εις βασιλέα. Α, πρώτα ελούστη, μετά εχρήστη. Λέει λοιπόν ο Άγιος Κύριλλος, αυτά είναι τυπικά πράγματα. Πρώτα θα βαπτιστείς, μετά θα χρηστείς. Δεν μπορούμε να έχουμε την χρήση πρώτης λούσεως, δηλαδή πρώτου βαπτίσματος. Και λέγει, αλλά ταύτα μεν εκείνη συνέβαινε τυπικώς. Αυτά συνέβαιναν τυπικά σε εκείνους, διότι ο μεν αρχιερεύς, ο δε βασιλεύς. Ο λαός όμως είναι και βασιλεύς. Τι είπαμε? Βασίλειον ιεράτευμα. Παίρνομαι λοιπόν το χρίσμα και είμεθα Χριστή Κυρίου, ιερείς δηλαδή, Χριστή Κυρίου, βασιλής δηλαδή. Είμεθα και ιερείς και βασιλής. Εν τούτης, πώς ακριβώς μπορεί κανείς να είναι ιερεύς και βασιλεύς? Έχουμε έναν βασιλιά που μπορεί να κυβερνά. Μη παρανοείτε τα λόγια μου, προσέξτε. Εννοείται ένας κυβερνά. Όμως, ο κάθε άνθρωπος που είναι ιερεύς και βασιλιάς, ακούσατε το. Όπως το λέγουν οι πατέρες, και είμεθα το βασίλειον ιεράτευμα. Διότι εφόσον ο Χριστός εχρίστη με το Πνεύμα το Άγιον, ο Χριστός είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, βασιλεύς και προφήτης. Και εμείς είμεθα προφήτε όταν ομιλούμε το Λόγο του Θεού. Πας ομιλών τον Λόγο του Θεού είναι προφήτης, διότι η λέξη προφήτης δεν σημαίνει εκείνος που προφητεύει, που προλέγει τα μέλλοντα, αλλά εκείνος που ομιλεί. Τώρα ομιλώντας, αν στην ομιλία του χρησιμοποιήσει και την προφητεία με την συνήθεια έννοια, δηλαδή να μιλήσει για τα μέλλοντα, είναι άλλη ιστορία, άλλο θέμα. Αλλά προφήτης λέγεται ο ομιλών. Λοιπόν, προσέξτε. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που βαπτίζεται και παίρνει το τρισόν αξίωμα του Χριστού, ιερεύς, βασιλεύς, προφήτης, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, ως βασιλιάς είναι εκείνος που κυβερνά τον εαυτόν του.
Είναι ο ηγεμόν νους που καλείται ο άνθρωπος να βασιλεύσει επί των παθών του. Να μην είναι δούλος των παθών, αλλά κύριος και βασιλεύς των παθών. Δεύτερον, ιερεύς. Λέμε σε μία ευχή για τον Χριστό. Ο προσφέρον και προσφερόμενος είναι λίγο πριν την τελεσιουργία του μυστηρίου και διαδιδόμενος κτλ. Συ είσαι εκείνος ο οποίος προσφέρεις και προσφέρεσαι. Είσαι ο θήτης και το θύμα. Το ιερείον, έτσι λέγεται το θύμα, το ιερείον, ο αμνός. Ο προσφέρον και προσφερόμενος. Ο πιστός είναι το ίδιο. Θήτης και θύμα. Προσφέρον και προσφερόμενος. Ποιος είναι ο προσφέρον? Ο ίδιος. Τι προσφέρει? Τον εαυτόν του. Πού? Εις την νοητή Αγία Τράπεζα. Στο Θεό. Προσφέρει ως θήτης τον εαυτόν του ως θύμα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους, το 10ο κεφάλαιο. Αλλά λέει, μη σε σχηματίζετε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τι ένα και ενός του νέος ημών, τελειπά. Και ζητάει τον άνθρωπο να προσφέρει θυσία τον εαυτόν του στο Θεό. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι η κατεξοχήν αρεστή θυσία εις τον Θεόν. Αφού λοιπόν είναι ο θήτης και το θύμα, άρα είναι ιερεύς και προφήτης, διότι ομιλεί το λόγο του Θεού, προφέρει το λόγο του Θεού, λέγει το λόγο του Θεού, ομολογεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι προφήτης, δηλαδή ομιλητής. Μην νομίζετε ομιλητής με την έννοια ότι κάθεται πάνω σε κάποια έδρα, σε κάποιο τραπεζάκι μπροστά ή κάνει μια ειδική ομιλία. Ο καθένας που θα πει πιστεύω στον Ιησού Χριστόν και ομολογώ το όνομα του Ιησού Χριστού τα λοιπά, είναι προφήτης, δηλαδή ομιλητής. Βλέπετε λοιπόν τι ωραία πράγματα βγαίνουν όταν παίρνουμε το χρίσμα του Θεού και ποιοι πραγματικά είμαστε. Αυτά λοιπόν λέγει στον Ααρών και στον Σολομώντα, αλλά και στους άλλους αρχιερείς στη συνέχεια κατά διαδοχήν, και στους άλλους τους βασιλείς κατά διαδοχήν. Ήτσαν λέγει αυτά τυπικά, δηλαδή τύπη. Σε μας όμως λέγει δεν είναι τυπικά, ή μην δε ουτυπικός. Σε εσάς λέει δεν είναι τυπικά πράγματα, αλλά αληθώς είναι πραγματικά. Επειδή από του Αγίου, συγγνώμη, από του Αγίου Πνεύματι Χριστέντος, αληθώς η αρχή της ημετέρα σωτηρίας. Από εκεί ξεκινάει η σωτηρία μας. Από το βάπτισμα και το χρίσμα. Γι' αυτό είναι και τα βασικά μυστήρια χωρίς τα οποία δεν μπορούμε, ξέρετε, να κοινωνήσουμε. Το βάπτισμα λέγεται η πύλη, το πέρασμα, για να μπούμε μέσα στην Εκκλησία. Εκείνος γάρα αληθώς απαρχεί. Ποιος? Ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, και εμείς το φύραμα. Θα τα εξηγήσουμε. Ή δε, εάν δε η απαρχή Αγία δηλωνότι μεταβίσεται επί το φύραμα η Αγιώτης. Αυτά είναι παρμένα του Αγίου Κυρίλου από τον Απόστολο Παύλου που ομιλεί περί ζήμης και φυράματος. Αυτό που λέμε ζήμη στην αρχαία γλώσσα σήμαινε αυτό που σήμερα λέμε προζήμη. Ζήμη λέγεται αυτό που σήμερα λέμε προζήμη. Αντιθέτως, εκείνο που σήμερα λέμε ζήμη και είναι το νερό με το αλεύρι μόνο, δεν βάλαμε ακόμα το προζήμη, το νερό με το αλεύρι, αυτό λέγεται φύραμα. Έρχεται λοιπόν στο φύραμα, έρχεται το προζήμη, δηλαδή η ζήμη, και τότε ζημή, δηλαδή ζυμώνει,
Δηλαδή προκαλεί το φαινόμενο της ζυμώσεως εις ολόκληρο το φύραμα. Η αρχή όμως που βρίσκεται? Εις την ζύμη. Μεταφέρεται η ζύμη στο φύραμα και όλο το φύραμα γίνεται και αυτό ζυμούται. Έτσι λοιπόν, η αρχή λέγει είναι ο Χριστός. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Το Πνεύμα το Άγιον, όπως θέλει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Και ζυμεί όλο το φύραμα. Πήρες το Πνεύμα του Θεού. Θα ζυμωθείς ολόκληρος και θα γίνεις ως φύραμα που είσαι όλος πνευματικός άνθρωπος. Έτσι γίνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Μην αναζητούμε τον πνευματικό άνθρωπο έξω από το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα λέμε πνευματικούς ανθρώπους εκείνους που ασχολούνται με τα γράμματα, με τη λογοτεχνία, με την ποίηση, με τη μουσική, με τη ζωγραφική. Λέμε η πνευματική ηγεσία, ο πνευματικός κόσμος. Αγαπητοί μου, αυτό το πνεύμα πνευματικός, πνευματική, θα μπορούσαμε να το πούμε καταχρηστικά, αναφέρεται εις το πνεύμα του ανθρώπου. Και λέμε αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος με την έννοια ότι καλλιεργεί το πνεύμα του, πάντως το ανθρώπινο πνεύμα. Όταν ομιλούμε και λέμε πνευματικός άνθρωπος, ουσιαστικά είναι εκείνος που γίνεται αυτό που γίνεται, όχι από το δικό του το πνεύμα, αλλά από το Άγιον Πνεύμα. Αυτός είναι ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος. Η Αγία Γραφή όταν ομιλεί περί πνευματικού ανθρώπου, πάντοτε αυτόν εννοεί, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Και προχωρούμε. Παράγραφος 7. Ζήτα. Τούτο φυλάξατε άσπυλον, πάντων γαρέστε τούτο διδακτικόν, ή εν ημιμένη, το μένει με όμικρον γιώτα, καθώς αρτίως οικούσατε του μακαρίου Ιωάννου λέγοντος και πολλά περί του χρίσματος φιλοσοφούντος, εστιγάρ τούτο το Άγιον Πνευματικόν σώματος φυλακτήριον και ψυχής σωτήριον. Αυτό λέγει να το φυλάξετε άσπυλον, χωρίς σπήλους, χωρίς λεκέδες. Κρατήσατε το Πνεύμα του Θεού, το χρίσμα που παίρνετε, γιατί αυτό είναι εκείνο που όλα θα σας τα διδάξει. Εάν βέβαια ήθελε μείνει, ξέρετε η σύνταξη ήθελε μείνει, είναι κάπως παλιά, δεν τη χρησιμοποιούμε πια, αλλά το λέγω έτσι, ήθελε μείνει, επειδή εδώ το μένει το γράφει με ομικρόν γιώτα, και έτσι θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε. Εάν βεβαίως θα φτάνατε στην ευδοκία του πράγματος να μένει το Πνεύμα το Άγιον σε εσάς, καθώς αρτίως, όπως τώρα κοντά, ακούσατε τον μακάριον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή να λέγει περί του χρίσματος όταν γι' αυτό φιλοσοφεί, δηλαδή θεολογεί. Διότι είναι τούτο το Άγιον πνευματικών φυλακτήριων και του σώματος και της ψυχής σωτήριον. Λοιπόν, φυλάξετε τούτο άσπυλον. Όχι μόνο αγαπητοί μου προκειμένου να έχουμε το Άγιο Χρίσμα, αλλά και το βάπτισμα. Θα μας πει κάπου, ή το έχουμε κάνει, είναι στην επομένη κατήχηση, ας διαβάσω λιγάκι. Νυν δε αποδυσάμενος τα παλαιά ημάτια και ενδυσάμενος τα πνευματικός λευκά, χρή λευχημονήν διαπαντός. Λευχημονώ θα πει, φοράω άσπρα. Γι' αυτό και τα ασπρόρουχα παλιότερα, στην καθαρέμουσα δηλαδή, που δεν την αγαπάμε,
ελέγοντο λευχήματα. Είναι τα ασπρόρουχα, τα λευχήματα. Έχουμε μπουγάδα των λευχημάτων, των ασπρορούχων, θα το λέγαμε κάπως έτσι. Διαπαντός λευχήμων είναι. Θα το ξαναπούμε βέβαια, αλλά μια τώρα που θα το είδα. Πάντοτε να φοράμε λευκά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ράβουμε ρούχα πάντοτε άσπρα προς Θεού. Αλλά τι θέλει να πει αυτό? Η ψυχή να λευχημονεί. Η ψυχή να φοράει λευκά. Γι' αυτό και στο βάπτισμα, μετά το βάπτισμα, τι βάζουμε εις τον βαπτιστέντα? Λευκό χιτόν. Σύμβολον ότι πρέπει να μείνει έτσι. Αυτόν τον λευκό χιτόνα δεν πρέπει ποτέ να τον αποβάλει. Νοητόν εννοείται λευκόν χιτόνα. Αυτό θέλει να πει τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Φυλάξατε, λέγει, ασπυλών τον χιτόνα και του βαπτίσματος και του χρίσματος. Διότι αυτό θα είναι εκείνο που όλα θα σας τα διδάξει. Ξέρετε ότι τα χράματα, πολλές φορές σας το έχω πει, είναι χρήσιμα. Είναι πολύ χρήσιμα. Αλλά τι θα πιστεύετε? Ότι τα γράμματα είναι εκείνα που κάνουν τελικά τον άνθρωπο να κατανοήσει? Όχι. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Για τον Χριστό, και μη μου πείτε, μα ήταν ο Χριστός. Ναι, και την ανθρωπίνη φύση, μην το ξεχνούμε. Είπαν, πως ούτως γράμματα είδεν μη με βαθικός. Πως αυτός γνωρίζει γράμματα αφού δεν έμαθε? Θα το φανταζόσαστε ότι θα είχε ανάγκη ο Χριστός να μάθει γράμματα? Ακατανόητο θα ήταν. Ο πιστός άνθρωπος καλόν είναι να ξέρει γράμματα, να μελετάει και την Αγία Γραφή, είναι ανάγκη. Γιατί με θα είπε πτωκότες. Όμως την αληθινή γνώση του Θεού δεν την παίρνουμε από τα γράμματα. Την παίρνουμε από το χρίσμα, από το Πνεύμα το Άγιο. Απόδειξης. Υπάρχουν άνθρωποι λέγονται τέρατα μορφώσεως και δεν μπορούν να καταλάβουν από την πνευματική ζωή ένα και ένα πόσο κάνει στο χώρο το πνευματικό. Και υπάρχουν άνθρωποι ή ολιγογράμματοι ή αγράμματοι και σου μιλούν και σου λέγουν πράγματα που μένεις έκπληκτος. Γιατί έχουν συλλάβει την έννοια της σωτηρίας. Πράγματι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο θα είναι εκείνο το οποίο θα μας τα διδάξει όλα. Αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε μια καθαρότητα. Δεν μπορούμε, φερειπίν, όταν μεγαλώνουμε, γινόμεθα έφηβοι και να λέμε ότι έκαημένε σαν άντρας, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Άμα το ακούω αυτό, μα άμα το ακούω που μου το λένε, κάνω ένα ερώτημα, φερειπίν, μήπως συνέβη αυτή η αμαρτία? Σαν άντρας, δηλαδή για να είσαι άντρας πρέπει να έχεις κάνει αυτό και εκείνο και εκείνο. Κατανόητο πράγμα. Και επειδή ακριβώς έχουμε αυτό το επιχείρημα και ότι προβάλλουμε τον ανδρισμό μας κάνοντας εκείνο και εκείνο, φτάνουμε στο σημείο τελικά να μην καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να έχουμε μια καθαρότητα και χάνουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε πια να μιλάμε ότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού που ενεργεί στη ζωή μας. Και μια που το είπα αυτό και μια που αγαπώ πάρα πολύ την νεότητα, για να μην πάθει κακό και βλάβη, άλλη μια ευκαιρία, φυλάξτε τα παιδιά σας από την αμαρτία, από τα σαρκικά αμαρτήματα, και τα αγόρια σας και τα κορίτσια σας, μιλήσατε τους όμορφα με αγάπη. Παιδί μου, το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Δεν λέει ναός του Θεού. Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα.
ειδικεύει και λέγει ναός του Αγίου Πνεύματος στο έκτο κεφάλαιο. Το λέγω γιατί εδώ μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, για το χρήσμα. Δεν μπορείς λοιπόν το σώμα σου να το παραδίδεις σε κάθε βρωμιά. Μα δεν έχω εξουσία επί του σώματός μου. Εδώ και μερικά χρόνια, λίγα χρόνια, είχε γραφεί στους στίχους του Πανεπιστημίου Αθηνών: έχουμε δικαίωμα του σώματός μας να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ιδίως οι κοπέλες, αναφερόμενες στο θέμα των γενετησίων σχέσεων, των έξω του γάμου. Έχεις, παιδάκι μου, το δικαίωμα να κάνεις το σώμα σου ό,τι θέλεις. Μου δώσαν, εσείς μου δώσατε ένα απόκομο. Δεν το διάβασα ακόμα, γιατί δεν έχω χρόνο, αλλά ο τίτλος λέει, αναφέρεται στο θέμα των εκτρώσεων. Έγκλημα ή δικαίωμα? Δηλαδή, αν κάνω έκτρωση, κάνω έγκλημα, ή έχω το δικαίωμα να κάνω την έκτρωση? Και ποιος σου είπε, άνθρωπο, ότι έχεις δικαίωμα επί του εμβρίου σου? Είναι δικό σου, άπαξ και συνελήφθη, δεν είσαι εσύ, είναι άλλος άνθρωπος. Μάθε το λοιπόν, δεν έχεις δικαίωμα, έγκλημα εργάζεσαι. Έγκλημα εργάζεσαι. Λοιπόν, το σώμα μας, ποιος σας είπε ότι είναι δικό μας? Μας εδόθη, αλλά ως ναός του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο πρέπει να προσφέρουμε εκεί θυσία, όπως σας έλεγα προηγουμένως, ως θύτε και ως θύματα. Έχεις πειρασμούς στο σώμα σου, θα είσαι εσύ ο θύτης που θα προσφέρεις το θύμα, το σώμα σου, στο Πνεύμα του Θεού. Και θα γίνει το σώμα σου κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Όχι, αγαπητοί μου, δεν έχουμε δικαιώματα επί της υπάρξιός μας. Δεν έχουμε. Ναι, ας αλλάξουμε αντίληψη περί ελευθερίας. Θέλετε να σας το αποδείξω αυτό? Εννοείται γεωγραφικά. Όταν σταθείς και πεις «δεν θέλω να πάω στην κόλαση», έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Όταν πεις «δεν θέλω να αναστηθώ», έχεις το δικαίωμα να το πεις. Δεν έχεις το δικαίωμα. Αυτά που σας είπα, παρακαλώ, ας σταθούν μια αφορμή να αναθεωρήσουμε την αντίληψή μας περί ελευθερίας. Θα μου πείτε, τότε δεν είμαι θα ελεύθερη. Άλλη έννοια έχει ελευθερία. Όχι όπως την νομίζουμε, όπως την ξέρουμε ή την κακομεταχειριζόμαστε. Έχει άλλη έννοια. Αλλά δεν είναι της ώρας να πάω σε άλλα θέματα. Και αυτό λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, δηλαδή το χρήσμα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα που έχετε εσείς, τούτο έστιγαρ, τούτο το Άγιον Πνευματικών Σώματος Φυλακτήριον και Ψυχής Σωτήριον. Είναι, λέγει, Πνευματικών Φυλακτήριον του Σώματος και είναι Σωτήριον της Ψυχής. Έρχεται να φυλάξει πνευματικά το σώμα σου και να δώσει τη σωτηρία στην ψυχή σου. Προσέξτε όμως, όταν λέγει πνευματικών φυλακτήριων του σώματος, είναι ότι έρχεται να σε βοηθήσει να φυλάξεις σε πνευματική κατάσταση το σώμα σου. Που σημαίνει, τι θα πει σημαίνει πνευματικών φυλακτήριων? Που να σε φυλάξει κατά τρόπον, το Πνεύμα του Άγιον, κατά τρόπον που να γίνεις κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι δικό σου. Να εδώ η ελευθερία. Είναι δικό σου. Αλλά και κάτι ακόμα, κάτι βαθύτερο.
Είπαμε χθες στις πράξεις, ου δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν, λέει ο Δαβίδ, από προσώπου Ιησού Χριστού. Δεν θα δώσεις των οσιών σου, των αφοσιωμένων σου, να δει διαφθορά. Πού? Στον τάφο. Εκείνος είναι το πρότυπο, ο Χριστός. Εμείς είμαστε τα αντίτυπα. Βέβαια στον τάφο λιώνουμε, αλλά θα αναστηθούμε. Όταν θα αναστηθούμε, το σώμα μας θα πρέπει να είναι πνευματικό. Όχι η ψυχή μας, το σώμα μας. Υπογραμμίζω. Γιατί αλλιώτικα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει, λέει, με το σώμα μας να δώσουμε λόγο ενώπιον του Κριτού για όλα τα πεπραγμένα μας. Εάν το σώμα μας δεν έχει γίνει πνευματικόν, κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού ως ακατάλληλον. Πρέπει λοιπόν το σώμα μας, για να αναστηθεί η ζωή αιώνια, πρέπει να είναι σώμα πνευματικών. Των Αγίων τα σώματα είναι πνευματικά, γιατί επί των ό,τι σώζεται, στα κόκαλά τους, στα οστά τους, αυτό που λέμε λείψανε, αυτό που έμεινε, επειδή εδράζει το Πνεύμα του Θεού. Ποτέ δεν χωρίζεται το Πνεύμα του Θεού από το ανθρώπινο σώμα. Ποτέ. Γι' αυτό θαυματουργούν τα λείψανα των Αγίων. Και εμείς λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε πνευματικά σώματα. Όχι άειλα, μην παρεξηγηθούμε, αλλά κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το οποίο απεργάζεται και τη σωτηρία της ψυχής. Θα μπορούσαμε να πούμε, αφού έτσι μιλάει ο Άγιος Κύριλλος, με μια άλλη έκφραση, ότι το Πνεύμα το Άγιον διασώζει ολόκληρον τον άνθρωπο. Διασώζει, σώζει και το σώμα του και την ψυχή του. Γιατί? Διότι και μετά θάνατον η ψυχή, όταν είναι πνευματική, τι θα πει πνευματική, ηνωμένη με το Πνεύμα το Άγιον, είναι στον Παράδεισο. Το σώμα μου λοιπόν είναι ηνωμένο με το Πνεύμα του Θεού, η ψυχή μου ηνωμένη με το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν θα έρθει να τα ενώσει αυτά στην Κοινή Ανάσταση, και τότε θα είμαι ο κατεξοχήν πνευματικός άνθρωπος, και τότε δεν θα δώσω λόγων και να είμαι υπόδικος ή να είμαι ο κατηγορούμενος ενώπιον του θρόνου του Κριτού. Γι' αυτό λοιπόν θα κλείσω. Δεν τελειώνει όμως η κατήχηση, έχει ακόμα ένα μικρό μέρος για να περάσουμε πρώτα Θεός στην τετάρτη μυσταγωγική που αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και πρέπει να το μάθουμε το μυστήριο αυτό καλά καλά. Κλείνω με αυτό που λέει ο Άγιος Κύριλλος: τούτο φυλάξατε άσπυλον. Φυλάξατε το χρίσμα και το βάπτισμα χωρίς σπήλους και στο σώμα σας και στην ψυχή σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί.